Σήμερα κρατή μου γιορτάζει η Παρθενόπη και η Παρθένα. Το όνομα Spoiler. Η κοπέλα που φτάνει η στιγμή κατά την οποία το όνομά τη δεν την αντιπροσωπεύει πλέον. Δεν είναι σαν τη ζωή, η οποία όσο ζει θα έχει ζωή, μετά θα τη φωνάζουν εκλειπούσα. Ωραίο όνομα παρεμπιπτόντω, ε. Εκλειπούσα. Μια χαρά. Η Παρθένα δεν είναι σαν την Ξανθίπη, η οποία είναι μάλλον μια ξανθιά νταρντάνα κοπέλα. Η Παρθένα, κορατή μου, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Το 1349, 700 Εβραίοι καίγονται ζωντανοί στη βασιλεία τη Ελβετία, επειδή θεωρούνται υπεύθυνοι για τη βουβονική πανόλη που έπληξε την πόλη. Ό,τι έκπληξη. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε συνέβη κάποιο κακό σε αυτόν τον κόσμο και δεν θεωρήσαμε ότι έφτεγαν οι Εβραίοι. Στι 9 Ιανουαρίου του 1839, ο Γάλλος ζωγράφος Λουί Δαγκέρ ανακοινώνει στη Γαλλική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών τη μέθοδο της δαγκεροτυπίας, την πρώτη πρακτική φωτογραφική διαδικασία. Μην δίνει σημασία ακροατήμα, αλλά εμένα σαν σοβαρή αρρώστια μου ακούγεται. Δεν θα το πιστέψεις. Ο Γιάννης πέρασε δαγκαιροτυπία στα καλά καθούμενα. Σοβαρά. Και πώς είναι τώρα? Πέθανε. Το 1908 θα γεννηθεί η Simone de Beauvoir, γαλλίδα συγγραφέα και φεμινίστρια σε μια εποχή στην οποία ο φεμινισμός ήταν πολύ δύσκολο και απαιτητικό χόμπι. Είπε η Beauvoir, μια γυναίκα νιώθει πω γέρασε από τη στιγμή που οι άλλοι πάβουν να την κακολογούν. Σαν σήμερα το 1941 θα γεννηθεί η Joan Baez, Αμερικανίδα τραγουδοποιός της folk μουσικής καθώς και πολιτική ακτιβίστρια η οποία πάλεψε για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Το 1944 θα έρθει στον κόσμο για να μας μαγέψει αργότερα με τα μουσικά ταξίδια που μας συνόδευσε με την κιθάρα του ο Jimmy Page, μέλος αρχικά των Yardbirds και μετέπειτα βεβαίω των Led Zeppelin. Σαν σήμερα το 1968 ο Ιάπωνας Μαραθωνοδρόμος, το Kichi Tsubaraya, θα γράψει σε ένα χαρτί Δεν μπορώ να τρέξω πια και έπειτα θα κάνει χαρακτήρια. Αποτροπή, επειδή λόγω ενό ατυχήματο δεν μπορούσε να συμμετάσχει στου Ολυμπιακού Αγώνε του Μεξικού. Αυτό μου θύμισε έναν πολιτικό που βγήκε από τα κυκλώματα και έγραψε σε ένα χαρτάκι Δεν μπορώ να κλέψω πια και μετά Απλά έκατσε και τρωγε από τα είδη κλεμμένα. Σαν σήμερα το 1992 θα κάνει επίσημη πρεμιέρα στην Αθήνα η ταινία του Θόδωρο Αγγελόπουλου Το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού, παρουσία και του πρωταγωνιστή Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Ωραία ταινία, να τη δεις ακροατή μου, και ευεργετική. Τι πα εκεί και χαπακώνεσαι με βαλεριάνε και τέτοια σκευάσματα για να καταπολεμήσει την αϊπνία. Βάλε και έναν Αγγελόπουλο και θα γιατρευτεί. Το 2007 ο Steve Jobs θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το iPhone. Το οποίο αποτέλεσε μονάχα την αρχή. Μετά έβαλαν ένα i μπροστά σε όλα τα προϊόντα και πλέον μόνο i σφουγγαρίστρα και i μποξεράκι δεν έχουν βγάλει. i δία έχουν καταντήσει. Το 2016 θα φύγει από τη ζωή η Μαρία Τερέζα Ντεφιλίπη, Ιταλίδα πιλότο, η πρώτη γυναίκα που συμμετείχε σε αγώνε φορτηγού. Έμα, ε, μα κορατή μου, πόσε φορέ να το πούμε και να το ξαναπούμε. Κανένα επάγγελμα δεν είναι αμυγό ή αντρικό ή γυναικείο. Εκτό από το μητέρα-σύζυγο-Νικοκυρά, και όχι επειδή δεν κάνει να το κάνουν οι άντρε. αλλήμον Απλά επειδή είμαστε εντελώ ανίκανοι και απέδευτοι να εξυπηρετήσουμε τέτοιε δεξιότητε. Αυτά ήταν όλα τα τη ημέρα και αύριο τα τη αυριανή. Σε φώτισα, ξέρω. Ωστόσο, μέχρι τότε κάνει υπομονή ακροατή μου, κράτα γερά και βεβαίω να αγαπά αρκετά και να ψελίζει έστω μια ιστορία. Όπω βλέπει, ελάχιστα απαιτητικό σήμερα.